ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και θα ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο μας αποσχόλησε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και σήμερα... Που μας το ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Μας το ανακοίνωσε η πολύ αγαπημένη μας κυρία Μυρσίνη. Χρυσαφούδη, λοιπόν, η πρόεδρος της κοινοφιλής επιχείρησης του Δήμου Παγκαίου. Όπου, αγαπημένη μου κυρία Πρόεδρε, ήταν ξεκάθαρο ότι θα είχε μεγάλη επιτυχία η δράση της δεντροφύτευσης για τον Δήμο Παγκαίου με τη συμμετοχή ακόμη και του Δημάρχου, του κύριου Φίλιππου Αναστασιάδη. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε. Καλά, καλά είμαστε. Να, εδώ. Τρέχουμε. Όλοι. με ένα στόμα, μια ψυχή. Λοιπόν, πώς πήγε κυρία Μυρσίνη? Πώς πήγε η δεντροφύτευση? Εγώ έχω δει ότι πήγε πολύ καλά από τις φωτογραφίες που ανεβάσατε. Η δεντροφύτευση πήγε πάρα πολύ καλά. Ομολογώ ότι ανέλπιστα καλά. Ανταπεξήλθαν στο κάλεσμά μας πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλοί νέοι, πολλά παιδάκια. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Ήταν μια μέρα γιορτής η χθεσινή για μας. Μια πολύ όμορφη ελληνική Κυριακή. Βγήκαν οικογένειες με τα παιδάκια τους, με τα αυτιάρια, με τις τσουγκράνες τους. Ήρθαν, βοηθήσανε, κάναμε τη δεντροφύτευση και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν η συμμετοχή από τους μικρούς μαθητές. Πάρα πόσα παιδιά συμμετείχαν στη δεντροφύτευση, κυρία Μυρσίνη? Για να πω την αλήθεια, δεν τα μέτρησα. Απλά υπήρχε κάλεσμα και από το σχολείο που κοινοποίησε το Δημοτικό Σχολείο Οφρηνίου την δράση μας, τη δεντροφύτευση στον Δήμο Παγκαίου, στην παραλιακή ζώνη Οφρηνίου Ορφανίου Κάργενης. Ήρθανε πολλά παιδάκια. Ήμασταν, τι να σας πω, βλέπαμε μόνο φατσούλες και προσωπάκια χαμογελαστά και έτσι ξεχάσαμε και την κούραση, ξεχάσαμε και το άγχος και όλα. Ήρθε πολύς κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, εννοείται. Φορούσαμε τις μάσκες μας, κρατούσαμε τις αποστάσεις μας, χωριστήκαμε σε ομάδες για να μην είμαστε όλοι μαζί και υπάρχει συνωστισμός. Δεν ξέρω πόσος κόσμος μπορεί να ήταν. Ήταν αρκετός κόσμος για να τελειώσουμε εύκολα, γρήγορα τη δουλειά μας, χωρίς προβλήματα και χωρίς περαιτέρω έτσι δυσκολίες. Η ερώτησή μου η επόμενη είναι πόσα δέντρα φυτέψατε? Να σας πω ότι φυτέφτηκαν πάνω από 200 δέντρα. Σε πόσα σημεία, σε ποιες περιοχές, κυρία Πρόεδρε? Στην παραλία Οφρηνίου, στην παραλία Κάργενης και στο Ορφάνι. Μάλιστα, πάνω από 200 δέντρα. Ομορφή, ναι, ακριβώς. Να διευκρινίσω και να σας πω ότι ξεκίνησε η δράση αυτή για τη δεντροφύτευση από τον Δήμο Παγκαίου, την κοινοφελή επιχείρηση και το ΔΙΣΥΝ, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε δεντροφύτευση στον ορεινό όγκο του Παγκαίου, στα χωριά Νικής και Νιπαλαιοχώρη, σε κάποια σχολεία στην Ελευθερούπολη. Συνεχίσαμε εδώ με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ορφανού. Και να σας πω ότι την Κυριακή, τώρα, την ερχόμενη, στις 11 η ώρα, θα επαναληφθεί, θα συνεχιστεί η δράση μας στα δημοτικά διαμερίσματα Πιεραίων, Ελευθερούπολης και Ελευθερών. Δηλαδή, θα φυτέψουμε δέντρα στην Πέραμο, στην Ελευθερούπολη, στο Κοκκινόχωμα, στη Μουσθένη, στο Πλατανότοπο και δεν ξέρω αν έχει προκύψει και κάτι άλλο εν τω μεταξύ, γιατί ενημερώνεται και ο Γεωπόνος από κάποιους προέδρους. Οπότε την επόμενη Δευτέρα θα σας ξαναέχουμε εδώ να μας πείτε ότι ολοκληρώθηκε άλλη μια δράση με επιτυχία. Θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε εμείς κοντά μας σε όποιο δημοτικό διαμέρισμα, σε όποιο χωριό σας βολεύει, να δείτε κι εσείς την οργάνωσή μας, τη δράση μας, τη συμμετοχή του κόσμου και γιατί όχι να συμμετάσχετε κι εσείς μαζί μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Κυρία Μυρσίνη, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια να μοιήσετε τα μικρά παιδιά στο σπουδαίο δώρο που είναι η φύση, να τα κάνετε να αγαπήσουν την συγκεκριμένη πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους συμπολίτες μας και συνδημότες μας, να σέβονται το πράσινο, να σέβονται τη φύση και την ανακύκλωση. Δηλαδή, είναι ένα περίπλοκο και πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο πρέπει από μικρά παιδιά να μάθουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να τη υιοθετήσουμε. Γιατί άμα ξεκινήσει να συνειδητοποιεί το πρόβλημα του περιβάλλοντος από παιδί, ένα παιδί, θα συνεχίσει να το έχει αυτό σε όλη του τη ζωή και θα προστατεύει το περιβάλλον σε όλη του τη ζωή. Αυτή θα πρέπει να γίνει η νοοτροπία μας. Και δυστυχώς ή ευτυχώς πάρα πολλές γενιές, και ενώ και με τη δική μου μέσα και μεγαλύτερη από μένα, κάποια πράγματα τα κάναμε λάθος. Ευτυχώς έρχεται το μέλλον, έρχεται η καινούργια γενιά. Καμαρώνουμε για το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και τις ιδέες που έχουν, μας προτάσουν και εμείς τις υλοποιούμε.
είμαστε βοηθοί και αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουν έμπνευση, έχουν όραμα, έχουν θέληση. Παίρνεις αυτή τη θετική άβρα που θέλοντας κι εμείς μπαίνει μέσα μας πλέον, δηλαδή στο μυαλό, στην καρδιά μας, παίρνουμε από την, πώς θα το πω, από την αισιοδοξία τους και προσπαθούμε ναι, να δώσουμε έμφαση στη νεολαία, να τους φέρουμε κοντά στη φύση, να τους φέρουμε κοντά στον αθλητισμό και να τους δώσουμε τα όμορφα πράγματα και τα καλά που μπορούμε από τη θέση που έχουμε να τους δώσουμε. Κυρία Μυρσίνη, το μέλλον ανήκει στα χέρια των νέων και εκεί στο Δήμο Παγκαίου βλέπουμε ότι οι νέοι είναι πολύ δραστήριοι από τη δράση αυτή αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο που μας είπατε. Το οποίο θα το φιλοξενήσουμε ναι, μετά, κυρία Χρυσαφούδη, να ξέρετε. Σήμερα μόνο Παγκαίο, τελείως τυχαίο. Σήμερα μόνο περηφάνεια για τα παιδιά του Δήμου. Εντελώς τυχαίο για την αγαπημένη μου Μαρία. Ναι. Δεν το αγαπάει καθόλου αυτό το μέρος. Καθόλου. Κάθε μέρα το έχω δει άλλωστε. Απλά για τα παιδιά αυτά, ναι, το μόνο που έχω να πω είναι περηφάνεια. Είναι σεβασμός στις ιδέες τους, στα οράματά τους. Ειλικρινά καμαρώνω και σαν μαμά, γιατί παιδιά όλων μας είναι τα παιδιά του Δυσίν. Να σας πω ότι η ιδέα αυτή ξεκίνησε από τον δήμαρχό μας, τον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη. Ήταν μια ιδέα που είπε θέλω να γίνει αυτό. Και απλά έγινε. Δημοκρατικές διαδικασίες. Μπα. Κυρία Χρυσαφούδη, πώς γίνεται αυτό το συμβούλιο να μπει και μέσα στην κατάσταση, αλλά και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φυσικά του Δήμου. Υπάρχουν φορές που και εσείς έχετε ακούσει και έχετε εντός εισαγωγικών κλέψει ιδέες των παιδιών που έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Και φυσικά τις βρίσκετε πολύ καλές προτάσεις να τις συζητηθείτε κι εσείς και να τις προχωρήσετε από την πλευρά σας. Πριν απαντήσει η κυρία Μυρσίνη, είμαι σίγουρη ότι θα πει ναι. Ναι. Όχι θα πω, γιατί δεν έχουμε κλέψει καμιά ιδέα από τα παιδιά. Mm-hmm. Θέλω να σας πω αρχικά ότι αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Παγκαίου για να λειτουργήσει πιλωτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, που απαρτίζεται από πρόεδρο και από 33 τέλος πάντων μέλη, όπως ακριβώς και το ΔΣ. Του Δήμου Παγκαίου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Ίσα άτομα, όσα είμαστε και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν απίστευτες ιδέες, τις οποίες όχι, δεν τις κλέβουμε. Τις ρίχνουν στο τραπέζι, τις προφοράνε τα παιδιά. Είναι κοινές ιδέες με τους ενήλικους. Ακριβώς. Τις προχωράνε τα παιδιά και εμείς απλά είμαστε δίπλα τους, τα στηρίζουμε και βοηθάμε εκεί που μπορούμε εμείς από τις θέσεις που κατέχουμε να τα βοηθάμε. Mm-hmm. Έτσι λειτουργούμε. Μάλιστα. Υπήρχε συμμετοχή και των παιδιών από το Δημοτικό Συμβούλιο ναι. Νέων στην δεντροφύτευση. Ακριβώς. Υπήρχε συμμετοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Θα υπάρχει και στα επόμενα χωριά. Υπήρξε και στα προηγούμενα. Και υπήρξε, όπως είπαμε, συμμετοχή από τα παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου που προσκαλέστηκαν. Mm-hmm. Από μεγάλους, από μεγαλύτερους και από εμάς, οι άτομα στην ηλικία μας. Οι περισσότεροι όμως ήταν νεαροί. Και εννοείται ότι όλο αυτό δεν θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς τη βοήθεια των προέδρων καταρχάς των χωριών. Mm-hmm. Ήταν και μια ιδέα που έπεσε από τον δήμαρχό μας. Σαφώς και από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκα με τον αντιδήμαρχο για τα διαδικαστικά. Και από εκεί και πέρα, αν δεν υπήρχε η βοήθεια των προέδρων, που, αν μου επιτρέπετε να τους αναφέρω, του κυρίου Στράτου Κυριαζή από το Οφρίνιο, του κυρίου Βερούκα Δημήτρη από την Κάργενη και του κυρίου Σάβα Σαββίδη από το Ορφάνι. Εννοείται πως όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Όμως πολύ σημαντική προσφορά, θεωρώ την προσφορά των εθελοντών, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που φύγαν και σταμάτησαν από τις δουλειές τους να μας βοηθήσουν με τα μηχανήματά τους, να ανοίξουμε τις τρύπες, να καθαρίσουμε τους χώρους. Μας κάνανε δωρεά εδώ στην παραλία Οφρινίου κάποιους φοίνικες, τους οποίους κοσμήσαμε στο κέντρο της παραλίας και λουλουδάκια, έτσι να δώσουμε και λίγο χρώμα. Όντως, όλοι μαζί κάναμε, νομίζω, το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει γίνει. Mm-hmm. Κυρία Μυρσίνη, την επόμενη εβδομάδα που θα ξαναπραγματοποιηθεί αυτή η δράση, οι εθελοντές θα είναι ξανά παιδιά? Θα είναι παιδιά, θα υπάρξει πάλι κάλεσμα των σχολείων, θα συμμετέχει εννοείται το ΔΣ της Κοινοφελούς, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι τοπικοί φορείς, οι πρόεδροι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Συγγνώμη, μου διέφυγε ότι συμμετείχαν και οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι σε αυτή τη βοήθεια και των τριών χωριών, που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, στα υπόλοιπα χωριά, που θα είμαστε την ερχόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Απλά θα είναι
Εννοείται με τους τοπικούς, με τους χωριανούς, με τους συγχωριανούς τους. Δεν θα πάει, δηλαδή, θεωρώ κάποιος από τον Φρίνιο στην Πέραμο ή στην Ελευθερούπολη. Θα γίνει όπως έγινε εδώ με τους συγχωριανούς μας και εκεί το ίδιο. Λεπτομέρειες, κυρία Μερσίνη, πού μπορούν να βρουν οι φίλοι τηλεθεατές μας και ενδιαφερόμενοι? Θα αναρτηθούν αύριο για τις ώρες και τα σημεία συνάντησης, ώστε να μπορέσουν να έρθουν και να βοηθήσουν. Εκτός από τους κατοίκους των περιοχών που θα κάνετε τη διατροφήτευση, μπορούν να προσέλθουν και οι υπόλοιποι κάτοικοι του νομού? Κοιτάξτε, να προσέλθουν οι υπόλοιποι κάτοικοι, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να μην προσέλθουν και είμαστε πάρα πολύ... Για τους γνωστούς λόγους. Είμαστε φιλόξενος λαός, αλλά τώρα με τον κόβι... Θα μας πάρουν όλους μέσα. Όχι πάνω από 9 άτομα. Το ελέγξουμε, διότι γνωρίζουμε περίπου το πόσα άτομα θα έρθουν, δηλαδή και 100 και 200 άτομα να παραβρεθούν, χωρίζονται σε σημεία, σε ομάδες 4-5 ατόμων και πηγαίνουν σε σημεία που τους υποδεικνύουμε. Mm-hmm. Εννοείται ότι δεν μπορούν να πάνε 1000 άτομα μέσα σε μια αυλή ενός δημοτικού σχολείου, ας πούμε, ή σε μια πλατεία και να φυτέψουν τα δέντρα. Mm-hmm. Νομίζω το καταλαβαίνετε με όλο το σεβασμό, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι έχει η κατάσταση και δεν υπάρχει περίπτωση να τηρηθούν τα προβλεπόμενα όταν μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Εγώ έχω άλλη μία ερώτηση να κάνω. Εκτός από τις δράσεις με τη διατροφήτευση, σχεδιάζεται και κάτι άλλο? Εκτός από τη διατροφήτευση. Εννοείται σαν κοινοφελή ή γενικότερα σαν Δήμος Παγκαίου? Σαν κοινοφελή. Και σαν Δήμος Παγκαίου. Ένα μυστικό θα μας αποκαλύψετε. Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω τότε δύο μυστικά. Το πρώτο είναι ότι μέσα στον Μάιο θα κάνουμε μία διαδικτυακή εκδήλωση, εφόσον η κατάσταση παραμείνει ως έχει. Mm-hmm. Απλά επειδή είμαστε ακόμη σε συζητήσεις, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Θα σας το κοινοποιήσω όμως όταν είναι όλα τελειωμένα και όλα σίγουρα. Ενημερωτικής φύσεως, όπως περίπου και την προηγούμενη εκδήλωση που είχαμε κάνει για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης. Επίσης, να σας πω επίσημα πλέον, διότι έχει κυκλοφορήσει το μετέδωσε και ο δήμαρχός μας, ότι φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 του Βορείου Ομίλου για το 2021 στην Ελευθερούπολη, με απόφαση του ΣΕΓΑ, ύστερα από σχετικό αίτημα της διοίκησης του Δήμου μας. Και φέτος η καρδιά του καλοκαιριού θα χτυπάει στην Ελευθερούπολη, στο νέο στάδιο, που έχει τις υποδομές και είναι κατάλληλο να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Ένα όραμα της διοίκησης, κυρία Χρυσαφούδη, είναι η αλήθεια, το νέο στάδιο, για να μπορέσει η πόλη αθλητισμού, ο Δήμος αθλητισμού και μια πολύ μεγάλη τιμή που έγινε για τον Δήμο Παγκαίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις και να γίνει και το κέντρο του αθλητισμού και για την χώρα μας. Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και ένα εντυπωσιακό γήπεδο που σαν Παγκαιορίδες πραγματικά μας κάνει περήφανος. Καμαρώνουμε όλοι γι' αυτό, γιατί να σας πω ότι και εγώ υπήρξα αθλήτρια και για να κάνω στίβο και να είμαι στο στίβο πήγαινα στην Καβάλα. Χρειαζόμουν κάθε μέρα που είχα προπόνηση περίπου 5 ώρες, δηλαδή από το Φρίνιο για να πάρω το λεωφορείο, να πάω στην Καβάλα ήθελα 1 ώρα. Για να γυρίσω άλλη 1 και 2 ώρες προπόνηση και αν προλάβαινα το λεωφορείο να έπαιρνα το επόμενο για να επέστρεφα. Εδώ είμαστε σε ακτίνα όλοι 30-35 χιλιόμετρων από το Δήμο. Είναι 20 λεπτά πλέον με την Εγνατία. Είναι πολύ προσβάσιμο το στάδιο σε όλο τον Δήμο Παγκαίου. Ούτως ή άλλως η Ελευθερούπολη στο κέντρο του Δήμου μας. Και εξυπηρετεί πάρα πολλούς γονείς και πάρα πολλά παιδάκια για να τα στρέψουμε στον αθλητισμό και να τα στρέψουμε στον αθλητισμό και να έχουν τις υποδομές και όλα όσα χρειάζονται, ώστε να μην έχουν να ζηλέψουν τίποτε από καμιά άλλη πόλη και από κανέναν άλλο Δήμο. Τέλος, να σας ρωτήσουμε πώς πήγε και η πρώτη μέρα του σχολείου για τον Δήμο Παγκαίου, κυρία Χρυσαφούδη. Και αν είχατε κάποια κρούσματα. Ναι, γιατί και μητέρα εσείς και φυσικά το άγχος υπήρξε. Τι έγινε με τα self-test, τι έγινε με την εφαρμογή του συγκεκριμένου έτσι, νέου σχεδίου και της επανέναρξης για τον Δήμο Παγκαίου, κυρία Χρυσαφούδη. Τι πληροφορίες έχετε? Οι πληροφορίες που έχω είναι, να σας πω, οι προσωπικές μου ή από κάποιες συζητήσεις σήμερα που κάναμε λόγω κάποιων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Σαφώς και πήγανε τα παιδιά στο σχολείο, κάναμε τα τεστ από χθες το βράδυ, πήγαμε τις απαραίτητες αιτήσεις στο Λύκειο, πήγαν τα παιδιά μας που χρειαζότανε.
Είμαστε εμείς, προερχόμαστε από ένα τμήμα που είχαν πει τα παιδιά μας σε καραντίνα λόγω ενός κρούσματος ενός μαθητή τους που υπήρχε. Και τώρα τους κάλεσαν και πάλι να πάνε στα σχολεία. Δεν είμαι εγώ που θα κρίνω αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος, διότι ο γιος μου είναι στην τρίτη ηλικίου. Θεωρώ ότι όσοι γονείς έχουν παιδιά στην τρίτη ηλικίου μπορούν να καταλάβουν τι ήταν αυτή η σχολική χρονιά φέτος, κυρίως για την ψυχολογία των παιδιών και φυσικά για τις ελλείψεις που ενδεχομένως έχουν παρατηρηθεί. Θα φανεί στο αποτέλεσμα, στο χειροκρότημα που λέμε. Το θέμα είναι ότι μετά από όλα αυτά, μετά από όλες αυτές τις θυσίες που κάνουν τα παιδιά, που κάνουν οι γονείς, το θεωρώ αδιανόητο σήμερα κατά την επιστροφή των παιδιών από το ΕΠΑΛ της Ελευθερούπολης, από, τα σχολεία, από το Γενικό της Ελευθερούπολης, από τα σχολεία της Ελευθερούπολης προς τα χωριά μας, εδώ να σας δώσω να καταλάβετε, προς το Οφρίνιο, να είναι όρθια 23 παιδιά και να σταματάει ο οδηγός να παίρνει άλλα δύο, από άλλες δύο στάσεις άτομα. Δεν μιλάμε ότι όλο το λεωφορείο ήταν κατοχυρωμένες οι θέσεις καλυμμένες. Σας μιλάω για 23 όρθιους και συν δύο ακόμη στάσεων παιδιά σε ένα λεωφορείο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έχουμε κάνει έγγραφα ως Δήμος, έχουμε κάνει έγγραφα σαν γονείς, έχουν γίνει έγγραφα από τα σχολεία. Φωνή βόντων εν τη ερήμη τελικά. Οπότε το πρόβλημα που είχε προκύψει το προηγούμενο διάστημα συνέρχεσε και αυτή, με αυτή την επανένα να κάνει μια λύση. Χειρότερα. Είχε γίνει μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα, είχε μπει ένα επιπλέον λεωφορείο, το οποίο σήμερα δεν υπήρξε πουθενά. Με αποτέλεσμα να συνοστίζονται τα παιδιά. Αυτό είναι ένα άσχημο νέο, ειδικά με τα κρούσματα του κορονοϊού, σε συντηνοσισμό, είναι πολύ άσχημο. Ναι. Λυπάμαι πραγματικά, γιατί όταν απαγορεύεται αυτά τα παιδάκια, τα παλικαράκια και οι κοπέλες, οι νέοι άνθρωποι, να βγούνε να κάνουν μία βόλτα με την παρέα τους, που έχουν χαθεί όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, το 16, το 17, το 18, αντιλαμβάνεστε ψυχολογικά το πώς μπορεί να είναι, όταν απαγορεύεται να γίνουν μία παρεούλα 4-5 παιδιών να καθίσουν να πιούν ένα καφέ, να επιτρέπεται μέσα στα λεωφορεία να στιβιάζονται και να επικρατεί το αδιαχώρητο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πρέπει και να τα λέμε. Δεν ξέρω αν υπάρξει αποτέλεσμα τελικά ή αν δεν υπάρξει, αλλά μακάρι αν ακούν κάποιοι αρμόδιοι, αν ακούν κάποιοι ειδικοί να επιληφθούν του θέματος. Εμείς σαν Δήμος Παγκαίου, σαν γονείς, σαν σχολεία, έχουμε κάνει όλα τα προβλεπόμενα. Δεν είναι στο χέρι μας δυστυχώς, ούτε εγώ να πάω να αναβλώσω ένα λεωφορείο επιπροσθέτως να το βάλω στο σχολείο για να αποσυμφορηθούν τα παιδιά, ούτε και κανείς άλλος μπορεί να κάνει τίποτε πέραν από την πολιτεία. Ελπίζω κάποιος αρμόδιος να σας ακούει αυτή τη στιγμή και να επέμβει. Καλά, θα το δούμε και από αύριο το ρεπορτάζ με το θέμα που αφορά και το ΚΤΕΛ, κυρία Χρυσαφούδη. Θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε και να πούμε ότι είστε η πιο γλυκιά νότα. Μία από τις πιο γλυκές νότες. Μας ομορφαίνετε την ημέρα, όσο δύσκολη και να είναι. Μας ηρεμείτε, κύριε Χρυσαφούδη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα να μας πείτε για την επόμενη δράση. Χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας, να ενημερώνω τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Είμαι στη διάθεσή σας. Καλό απόγευμα και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα, κύριε Μερσίνη. Λοιπόν, υπέροχα νέα. Υπέροχα νέα. Λίγο τελείωσαν άσχημα. Δεν πειράζει, έχουμε άλλα νέα μετά. Το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με ωραία νέα.